λέγεται νέος ενιαυτός της Χριστότητας του Κυρίου, που σημαίνει ένα ακόμα χρονικό διάστημα ο Θεός μας χαρίζει από την πολύ του αγάπη. Βέβαια, ο χρόνος έχει ένα στόχο και ένα σκοπό στην ζωή του ανθρώπου. Δεν αφορά να κοινάει με έτσι και ανάγκη. Είναι να μετατραπεί σε καιρό σωτηρίες. Μέσα στο διάστημα του χρόνου της ζωής μας, να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε και να ενωθούμε με εκείνον ο οποίος είναι ο αληθινός μας πνεύμας. Σας έχω πει και άλλοτε ότι η πραγματική αρχή στον χρόνο δεν είναι η πρώτη Ιανουαρίου. Αυτή είναι μια σχηματική αρχή. Η μόνη αληθινή νέα αρχή μέσα στον χρόνο είναι η είσοδος του Θεού μέσα στον χρόνο. Και την έννοια του Ιησού Χριστού, το χάνει του χρόνου πλήρωσε προς το θάνατο. Από τη στιγμή που ο Θεός μπήκε στον χρόνο του δικό μας και δίθηκε τη ζωή του δική μας, ο χρόνος του ζωή μας κυλάει προς την βασιλεία του Θεού. Για αυτή την καινούργια αρχή είναι μια ακόμα ευκαιρία που μας δίνει η αγάπη του Θεού για να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Με αυτή την έννοια πρέπει να ευχηθώ στον καθένα και στην καθημερινά να είναι καλή και προηγουμένη αυτή η χρονιά, φωτισμένη από τη χάρη του Θεού και μέσα στη μεγάλη του Θεού να πορευόμαστε και όλο το κομμάτι του χρόνου δεν θα στρέψει ποτέ. Γιατί θα εκπάρει στη βασιλεία του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει τέλος, αλλά ζωή παντελεύθερη. Σήμερα, στην αρχή και στο ξεκίνημα ενός χρόνου ακόμα, πολλές φορές μερικά πράγματα τα βάζουμε. Έτσι, πρώτα και συνήθισα εδώ, έχουμε μία αλλαγή που σας την έχω προαναγγείλει. Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που ήρθαμε και σκοπόσαμε σήμερα, ο πατήρ Στέφανος ήταν ο προϊστάμενος του Μαλάκης. Εργάστηκε και μεταμόρφωσε τον χώρο αυτό σε αυτόν τον όμορφο χώρο και τον ευλογημένο που ακολουθούμε. Έκανε μαζί με τους τα εκάστοτε εκκλησιαστικά συμβούλια πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ αγώνα. Όμως, παρόλα αυτά, είχε και μια επιθυμία να καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο τον εαυτό και άρχισε να ασχολείται με τις πανεπιστημιακές σπουδές. Ήδη έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό και ετοιμάζεται σιγά σιγά για ένα διδακτορικό. Εγώ εκτιμώ τη διάθεση και την έλεξη των κριτικών να προχωρούν, να καλλιεργηθούν ακόμα περισσότερο και να μπορούν να αποκρώσουν και να μελώνουν το κίνημα. Από σήμερα λοιπόν, ο κ. Στέφανος δεν θα είναι ο προϊστάμενος του κοινού σας, αλλά ένας κοινωνικός Μητροπόλεως μας. Στις αρχές του έτους θα διοριστεί ο νέος ιεροκήρυκας της σειράς Μητροπόλεως, ο οποίος θα περιέρχεται εκτός από το μοναστήρι του και τα χωριά για να λειτουργεί και να κηρύττει. Τον ευχαριστούμε για όλα που προσέφερε τη σήμερα και τη σεμνή, αφόρη και ευγενική και διαλλακτική παρουσία. Από σήμερα ο Χρυσάβλος Μητρός θα μεγάλει τον Γερμινίκη τους, ο οποίος είναι νέος ιεροκήρυκος και με πολύ ωραίες ζήλο και η ευχή μας είναι να συνεχίσει στα ίδια ώστε ο λαός να γίνει μια ξένη αγάπη, ένας χώρος συνάντησης, ένας χώρος ευλογημένος, όπου μικροί και μεγάλοι και τα παιδιά σας μαζί θα βρίσκετε να ακουμπήσετε και να στηριχτείτε σε αυτά τα δύσκολα και άσχημα χρόνια που περνάνε. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο νέος Προϊστάμενος και οι υπόλοιποι ευημένοι, πατήρ Στέλιος και πατήρ Γρηγόριος, θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Στέφανο για την μέχρι τώρα συνεργασία και την διακονία τους και θέλω να του προσφέρω ένα μικρό επίδειγμα αυτής της διακονίας. Αυτό το επίδειγμα είναι αυτό που αποτελεί του ιερέα το χαρακτηριστικό γνώμισμα, το επιτραχύλιο, για να συνεχίσει την ιερατική του διακονία. Πατέρα, να είστε πάντοτε άγιος και να έχετε την δύναμη να συνεχίσετε. Θα τον χαιρόμαστε όλοι, κι εσείς, γιατί δεν μπορείτε να φύγει βέβαια, εδώ θα είναι και πάλι κοντά μας. Έτσι.
με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλα εσάς για την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μου δείξατε από το πρώτο διάστημα που ήρθατε στην Τρόπολη και μου αναθέσατε το έργο αυτό. Μια αγάπη και μια εμπιστοσύνη όχι μόνο ενός επισκόπου προς τον Ιερικό του, αλλά και ενός πατέρα προς τον Υιό του. Και σε αυτό το διάστημα και εγώ σαν γιος, όπως και ένας γιος ο οποίος έχει θάρρος στον πατέρα, πολλές φορές έκανε λάθος συμπληρωτικές και έπεσε σε αυτοκτήματα ή και πολλές φορές έκανε κατάφυση της αγάπης και της αγγής σας και παρέκεινα, θα έλεγα, και έκανε κάποιες παραλήψεις και στις πάλι της συμπεριφοράς σας και την πρακτική σας αγάπη μου δείξετε ότι ακόμα με εμπιστεύεστε και ακόμα με αγαπάτε. Και αυτό που λάβω κάπως ήταν αυτό, ότι και λάθος θα έκανα ήταν σαν να μου λέγατε εγώ ξέρω ποιος είναι ο πατέρας μου, εγώ ξέρω ποιος είναι ο γιος μου. Και αυτή η εμπιστοσύνη σας συνεχίζεται και με τη σήμερα στο πρόσωπό μου. Για το έργο το οποίο είπα και έγινε στον λόγο των ημερών μου, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και τον Θεό και να πω ότι όλα είναι με τη χάρη του Θεού. Αλλά και φυσικά οποιοδήποτε έργο γίνεται προς όψη Θεού δεν γίνεται μόνο από ένα, αλλά με νίκη και συνεργασία άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν με τη σειρά μου θα ευχαριστήσω και τους συνεργάτες ιερείς, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου, όλους όσους διαγώνησαν και διακόπτουν στον ναό, που με βοήθησαν σε όλες τις δραστηριότητες και στα καθηγητικά σχολεία, τις εθελοντές κυρίες για τους που συνήθιζαν σιγά σιγά το 2007 το συσίδιο στον ναό μας, και ιδιαίτερως την Εκκλησιαστική Επιτροπή, όχι μόνο αυτή που είναι τώρα, αλλά και τις επιτροπές οι οποίες πέρασαν στο διάστημα αυτού των 13 ετών. Δεν θέλω να αναφερθώ προσωπικά ούτε να δω άτομα, γιατί φοβάμαι μήπως παραλύσω κάποιον ότι είναι άνθρωπο, αναφέρω γενικά και ότι σας ξέρει τι έχει προσφέρει στον ναό και τη βοήθεια που έχει προσφέρει σε προσωπικά. Θα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως έναν επιτροπό, ο οποίος σήμερα δυστυχώς ο πρώτος της ταινίας του απουσιάζει, είναι ο Μπελαμπέρ Σπινίδη, ο οποίος από το 1980 είναι επίτροπος στον ναό και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του. Τέλος, να ευχαριστήσω και να πω ότι στο έργο μας όπως παραστάθηκε και ο λαός της Άσης, η ενορία του Αγίου Δημητρίου και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι όχι μόνο από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν και στηρίξαν, άνοιξαν τα σπίτια τους και μένουν και μου εμπιστεύτηκαν και τις ζωές τους και τα παιδιά τους. Αλλά και σήμερα που γίνεται μια μικρή προσπάθεια από μέρους μου να ξεκινήσει να υπάρχει το μοναστήρι, αυτοί οι οποίοι με στηρίζουν, γιατί κατά κύριο λόγο αυτή η πεπτυσιάδα του μοναστήρι, η λειτουργία είναι πολύ τη θυσιάστα και τη ενορία. Τέλος, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στον πατέρα Δημήτρη, να του δίνει αυτό το δύναμη, τον τελευταίο χρόνο που συνεργαζόμαστε, κατάλαβα ότι είναι ένα αξιόλογο κεντρικό, αλλά πάνω απ' όλα για ένα πολύ καλό και όμορφο άνθρωπο. Ευχαριστώ όλους σας και να με συγχωρέσετε για την ακόμη παραλήψη στο διάστημα.